Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε για άλλο ένα απόγευμα σε άλλη μία συνέντευξη εδώ στην διαδικτυακή μας τηλεόραση και στα πλαίσια της εκπομπής Λεωφόρος Αλήθειας. Μία εκπομπή όπου, όπως όλοι σας πλέον γνωρίζετε, εδώ με τους καλεσμένους μας, αναζητούμε μαζί τους την αλήθεια, ακολουθώντας καθαρά και μόνο την αποδεικτική διεργασία και θίγοντας ζητήματα τα οποία σήμερα απασχολούν κάθε Έλληνα πολίτη. Και ζητήματα για τα οποία τα ΜΜΕ επιλέγουν να μην ενημερώσουν τον Έλληνα πολίτη, τουλάχιστον αντικειμενικά. Είμαι ο Βιέρης Ανδρέας και η απόψινή μας καλεσμένη είναι η κυρία Κοτσοβόλη Μαρία, υποψήφια βουλευτής με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στον νομό Λευκάδας, την οποία και καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στην τηλεόρασή μας. Κυρία Κοτσοβόλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε όλους όσους παρακολουθούν την εκπομπή σας. Ευχαριστώ που μου κάνετε την τιμή και με καλέσατε για ακόμα μια φορά. Και δική μας τιμή που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας, κυρία Κοτσοβόλη. Μαζί εδώ στο Web TV Διομήδης έχουμε αναλύσει αρκετά σημαντικά ζητήματα, τα οποία, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, απασχολούν όλους τους Έλληνες πολίτες. Οπότε θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα. Ευχαριστώ, κύριε Αυγέρη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις χούσκες πάλι. Είχαμε ασχοληθεί σε άλλη εκπομπή για τις χούσκες. Και συγκεκριμένα για τη φούσκα της κλιματικής αλλαγής. Θα αναφέρουμε αυτό το παράδειγμα. Και πώς οι άνθρωποι αυτοί, σε εισαγωγικά, εκμεταλλεύονται κάποια πράγματα και το κλίμα, ό,τι έχει σχέση με τον άνθρωπο και δημιουργούν κάποιες τέτοιες φούσκες για να μπορέσουν να κερδίσουν ακόμα περισσότερα χρήματα. Και μιλάμε για πολύ λίγα άτομα, έτσι. Το έχω ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε πολλά εκατομμύρια πάνω στον πλανήτη. Αυτοί δισεκατομμύρια, μπορώ να πω. Αυτοί οι άνθρωποι, μιλάμε, είναι μετρημένοι όχι στα δάχτυλα ενός χεριού, όπως έχω πει σε άλλες εκπομπές, αλλά ψάχνοντας περισσότερο για τις φούσκες, είδα ότι είναι γύρω στα 42 άτομα, κύριε Αγγέρη. Δεν γεμίζουν. Άρα σήμερα θα δούμε το πώς κάποιοι ορισμένοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται και την κλιματική αλλαγή, όπως και άλλα θέματα, την κερδοσκοπία, έτσι. Ακριβώς, κύριε Αγγέρη. Ακριβώς. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα το σημερινό μας θέμα, κύριε Αγγέρη, και να κάνω μία μικρή ανάλυση για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Αυτό δηλαδή τουλάχιστον που μας έχουν πει αυτοί οι κύριοι ότι συμβαίνει. Θα ήθελα να αποδείξω λοιπόν και ότι δεν συμβαίνει. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ απλό όλο αυτό. Στη γη λοιπόν αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία αυξάνεται ως αποτέλεσμα του φυσικού κύκλου της εποχής των πάγων. Καθώς οι ωκεανοί ζεσταίνονται, απελευθερώνουν αυξανόμενες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Τώρα, ο λόγος που τα επίπεδα του διοξιδίου του άνθρακα αυξάνονται και μειώνονται παγκοσμίως ανάλογα με την παγκόσμια θερμοκρασία, οφείλεται στο γεγονός ότι το κρύο νερό είναι ικανό να διατηρεί περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα από ότι το ζεστό νερό. Και αφαιρούμε ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που τα ανθρακούχα ποτά, αν έχετε παρατηρήσει, χάνουν ποσοστά της εναθράκωσής τους όταν αποθηκεύονται σε ένα ζεστό περιβάλλον. Αποθηκεύουμε τα ανθρακούχα αναψυκτικά, το κρασί και την πύρα, σε ένα δροσερό μέρος για να εμποδίσουμε την ελάττωση του αερίου τους, που είναι το χαρακτηριστικό της εναθράκωσής τους ή το περιεχόμενο σε διοξίδιο του άνθρακα. Επειδή λοιπόν η απελευθέρωση του διοξιδίου του άνθρακα από τους ωκεανούς του πλανήτη υστερεί σε σχέση με τις αλλαγές της θερμοκρασίας της Γης, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα παγκόσμια επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα να συνεχίζουν να αυξάνουν για άλλα 800 χρόνια μετά το τέλος της τρέχουσας μεσοπαγετωνικής θερμής περίοδου της Γης. Έτσι ονομάζεται αυτή η περίοδος που διανύουμε, κύριε Αυγέρη. Θα πρέπει ήδη να είμαστε 800 χρόνια εντός της επερχόμενης εποχής των πάγων, πριν τα
τα παγκόσμια επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα αρχίζουν να μειώνονται σαν αντίδραση στην αύξηση της ψήξης των ωκεανών του κόσμου. Και εδώ έρχομαι να κάνω έναν παραλληλισμό για την οικονομία. Τι λένε λοιπόν για την οικονομία, κυρία Βιέρη? Η οικονομία είναι αδύνατο να βρίσκεται συνεχώς σε άνοδο. Οι δείκτες φτάνουν σε μία ανώτατη τιμή και μετά πέφτουν, ολισθαίνουν. Τότε το οικονομικό σύστημα λέμε ότι βρίσκεται σε κρίση και απειλείται ολόκληρο το οικοδόμημα. Οι σοσιαλιστικές θεωρίες υποστηρίζουν πως το σύστημα αυτό κάποια στιγμή δεν θα καταφέρει να ξεπεράσει μια τέτοια κρίση και οι κοινωνίες θα μεταστραφούν πάλι πίσω στο σοσιαλισμό. Οι κρίσεις λοιπόν τι εγκυμονούν? Εγκυμονούν κινδύνους δύο ειδών για τους κρατούντες. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τις τύχες μας. Να το πω έτσι, απλά. Είτε λοιπόν να μεταστραφούν σε ένα άλλο σύστημα, είτε να μετατοπιστεί ο πλούτος σε άλλα χέρια. Και οι δύο αυτοί κίνδυνοι είναι σημαντικοί για τη συγκεκριμένη ελίτ αυτών των ανθρώπων. Ως απάντηση λοιπόν στην πρόκληση αυτής της διατήρησης, της ισορροπίας δηλαδή του συστήματος, δόθηκε μία τεχνική μέθοδος επιμήκυνσης του μεσοδιαστήματος μεταξύ δύο κρίσεων, που αυτή η ομάδα αυτών των υπανθρώπων εφήβρε με τι? Με την οικοδόμηση κάποιων πλαστών τρόπων διεύρυνσης του οικονομικού κατασκευάσματος, που βασίζεται πάνω σε τι, κυρία Βιέρη? Στην παραπλάνηση. Αυτή η παραπλάνηση λοιπόν είναι οι φούσκες. Αυτός ο όρος είναι συνδεδεμένος με την έννοια της φούσκας. Ξέρουμε όλοι ότι η φούσκα είναι η μίξη σαπουνιού και νερού, που μικροί και μεγάλοι τους αρέσει να φυσούν για να τις κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο στον αέρα, παρατείνοντας τη διάρκειά τους στο χρόνο. Στα ελληνικά όμως, κύριε Αυγέρη, αυτό πώς το ονομάζουμε? Κοπανιστό αέρα. Αυτό λοιπόν είναι η φούσκα. Είναι μία παραπλάνηση. Χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν τις ανάγκες του οικονομικού συστήματος. Δεν έχουν καμία σχέση με καμία πλευρά μιας πραγματικής φέρουσας ικανότητας, αλλά αφορούν μόνο την τέχνη της οικονομίας. Γιατί μόνο για τέχνη μπορούμε να ονομάσουμε. Έτσι. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση ποια είναι για την επιτυχή έκβαση μιας τέτοιας φούσκας? Είναι η απόλυτη μυστικότητα, κύριε Αυγέρη, και η επιτυχής εφαρμογή τεσσάρων δράσεων. Ξεκινάμε από την προπαγάνδα, την έχω αναλύσει σε άλλες εκπομπές, την πολιτική δράση, τις δραστηριότητες αντικειμένου και τον πόλεμο των πληροφοριών. Αυτό το παράδειγμα λοιπόν που σας αναφέρω στη σημερινή εκπομπή, το παράδειγμα της φούσκας της κλιματικής αλλαγής, είναι τεραστίων διαστάσεων, είναι παγκόσμια εμβέλεια ζήτημα, έτσι, για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Είναι μια μυστική επιχείρηση και αυτή η μυστική επιχείρηση υπάγεται στην περιβόητη ατζέντα που έχουμε ακουστά όλοι μας της παγκοσμιοποίησης, κυρία Βιέρη. Επειδή λοιπόν όμως αυτή η μυστική επιχείρηση είχε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας σε όλα τα επίπεδα, αυτά τα επίπεδα, τα δύσκολα, κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να τα ξεπεράσουν με επιτυχία. Και ξεκινάμε πώς το κατάφεραν αυτό. Πρώτα απ' όλα με την προπαγάνδα. Ποιοι ανέλαβαν την προπαγάνδα, κύριε Αυγέρη? Τον κύριο ρόλο τον ανέλαβαν κάποιοι δήμονες, κάποιοι επιστήμονες, κάποιες αυθεντίες, κάποιοι ευαισθητοποιημένοι διαφωτιστές του λαού, με χαρακτηριστικότερο ρόλο αυτόν τον οποίο είχαν αναθέσει, αν θυμάστε, σε κάποιον κύριο Αλ Γκορ. Αν τον θυμάστε αυτόν τον κύριο λοιπόν, ο οποίος, κύριος αυτός, έπεισε το κοινό ολόκληρου του πλανήτη πως ήμασταν, λέει, σαν βάτραχοι
προσέξτε να δείτε τώρα παρομοίωση, που σιγοβράζουν σε ένα τσουκάλι και λόγω της χαμηλής φωτιάς και του σταδιακού εγκληματισμού μας δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, και όταν θα το αντιληφθούμε θα είναι πολύ αργά, και αφού θα έχουμε ζημιωθεί τόσο εμείς όσο και ο πλανήτης. Γι' αυτό, είπε ο κύριος Αλγκόρ, πρέπει να πάρουμε επειγόντως μέτρα τώρα. Σε αυτό το σημείο, κύριε Αβγέρη, θα ήθελα να σας πω ότι τον ευχαριστούμε τον κύριο Αλγκόρ για αυτόν τον παραλληλισμό που έκανε, μόνο που ξέρετε κάτι, δεν έχει θέμα το παράδειγμα του Βατράχου, δεν έχει σχέση με το θέμα της υπεθέμασης του πλανήτη. Έχει απόλυτη σχέση με εμάς τους ίδιους. Αυτό μας κάνανε. Δηλαδή, μας βάλανε λοιπόν σε ένα τσουκάλι, όπως λέει ο κύριος Αλγκόρ, και σιγά σιγά ζεσθενόμασταν, προωθούσανε, παίρνανε μέτρα άσχημα για τους λαούς. Εμείς δεν το καταλαβαίναμε αυτό το πράγμα, γιατί αρχίζαμε και ζεσθενόμασταν λίγο-λίγο. Αυξάναν τη θερμοκρασία. Μας δίνανε λίγες-λίγες δόσεις, κύριε Αβγέρη. Ώσπου στο τέλος, ένας βάτραχος, και αυτό είναι ακριβώς το παράδειγμα, αν τον ρίξεις μέσα σε καυτό νερό, φυσικά τι θα κάνει? Θα αντιδράσει και θα πηδήξει έξω. Σωστή. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο Αλγκόρ που είπε αυτό το παράδειγμα σε σχέση με την υπεθέμαση του πλανήτη, για να καταλάβει ο κόσμος λοιπόν ότι εμείς είμαστε το πείραμα, κύριε Αβγέρη. Ο πλανήτης, όπως θα αποδειχθεί και παρακάτω, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο πλανήτης λειτουργεί μια χαρά φυσιολογικότατα, κύριε Αβγέρη. Πάμε παρακάτω. Βασικό λοιπόν στοιχείο της παραπλανητικής αυτής μυστικής επιχείρησης είναι ότι η επιβάρυνση του κλίματος οφείλεται, λέει, στον άνθρωπο. Είναι δηλαδή, λένε, ανθρωπογενή τα αίτια της κλιματικής αλλαγής, λόγω των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τις ανθρώπινες δράσεις. Αυτά τα επιχειρήματα, κύριε Αβγέρη, τι κάνουν λοιπόν? Φορτώνουν τους ανθρώπους με ευθύνη και ενοχή. Είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, έτσι, της προπαγάνδας. Όταν σε φορτίζουν με ενοχές, όταν σε τρομοκρατούν δηλαδή στην ουσία, τότε τι σε κάνουνε? Έναν άβουλο, το οποίο δεν μπορεί να αντισταθεί απέναντι στους πραγματικούς τους σκοπούς. Και έχουμε δει να δημιουργούνται και ομάδες ανθρώπων οι οποίοι διαδίδουν ότι μισούν το ανθρώπινο είδος, με αποτέλεσμα έτσι να κάνουν τον άνθρωπο να μισεί τον ίδιο του τον εαυτό. Ακριβώς, κύριε Αβγέρη. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες ανθρώπων, και αν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να μισεί τον ίδιο του τον εαυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι από μόνο του είναι τελείως οξύμορο και θα πρέπει να μας χτυπάει το καμπανάκι σε τέτοιες περιπτώσεις. Ακριβώς. Για το τι πραγματικά συμβαίνει. Ακριβώς, κύριε Αβγέρη, και αυτό είναι ίσως ένα θέμα μιας άλλης εκπομπής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, ξεκινάνε όλα αυτά τα. Αυτές οι ψυχολογικές μεταπτώσεις κάποιων ανθρώπων οφείλονται και βέβαια από την ώρα που οι γονείς αναλαμβάνουν, όσο μεγαλώνει το παιδί, να μπορέσουν να το ρόλο τους σαν γονείς να τον διεκπεραιώσουν εντελώς, έτσι, να μην μεγαλώνουν φοβισμένους ανθρώπους, να μην μεγαλώνουν ανθρώπους οι οποίοι θα φοβούνται να αντιμετωπίσουν την παραμικρή δυσκολία στη ζωή τους. Έτσι. Και να ξέρουν ότι υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι εκεί έξω. Έτσι. Και όλοι όμως είμαστε άνθρωποι. Και αυτό πρέπει να μας ενώνει. Αυτό πρέπει οι γονείς να οφείλουν να μαθαίνουν στα παιδιά τους, και μετά από εκεί και πέρα έρχεται και η παιδεία, έτσι, στο σχολείο, το τι μαθαίνουν στα παιδιά μας. Είναι ολόκληρος κύκλος αυτό το πράγμα, έτσι. Ξεκινάει από τον άνθρωπο και καταλήγει στον άνθρωπο. Ζητώ συγγνώμη για τη μικρή, έτσι, διακοπή. Όχι, είναι δίκαιο να αναφέρονται και αυτά, για να γίνεται ευκολότερα αντιληπτό το θέμα το οποίο συζητάμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς όλα συνδέονται. Ακριβώς αυτό, όλα συνδέονται, και σαφώς, επειδή και το αντικείμενό μου είναι το δίκαιο, για κάτι δίκαιο μιλάμε σήμερα, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο δίκαιο πάνω στον πλανήτη από τον παράγοντα άνθρωπο. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Σωστά. Πάμε λίγο παρακάτω. Τους φορτώνουν λοιπόν τους ανθρώπους με ευθύνη και ενοχή.
Υπό το πρίσμα λοιπόν μιας δημόσιας συζήτησης που κάνουν, μιας διαβούλευσης, διοχετεύουν επί σειρά ετών ένα τεράστιο όγκο υλικού μυστικής προπαγάνδας, κύριε Αβιέρη, γιατί αυτά τα πράγματα τα κάνουν σιγά σιγά, δεν τα κάνουν απευθείας, για να μην τους καταλάβει ο κόσμος, έτσι. Και γι' αυτό φτάσαμε στο σήμερα, για το τι βιώνουμε σήμερα. Και αυτή η προπαγάνδα λοιπόν διεξάγεται από ένα ευρύ δίκτυο ανθρώπων, τους οποίους διαθέτει αυτή η προπαγάνδα. Το δίκτυο αυτό τι περιλαμβάνει, ποιους ανθρώπους περιλαμβάνει. Περιλαμβάνει ανταποκριτές, περιλαμβάνει δήμονες, ακαδημαϊκούς, αυθεντίες, εκδότες περιοδικών, εφημερίδων, τηλεοπτικούς παραγωγούς, παρουσιαστές τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο, ο οποίος βρίσκεται σε θέση να διαδώσει τις αντιλήψεις αυτής της ομάδας. Χωρίς να εγείρει, κύριε Αβιέρη, υποψίες, και παράλληλα διεξάγουν και κάποια γκάλο και κάποιες δημοσκοπήσεις, έτσι. Τις έχουμε δει όλοι και μέσα στο διαδίκτυο τις δημοσκοπήσεις αυτές. Είναι ο καινούριος τρόπος, το είχα αναφέρει σε μια άλλη εκπομπή, είναι αυτός αναφερόμενος σαν κλικακτιβισμός. Είναι μια καινούρια μέθοδος προπαγάνδας. Πάμε τώρα σε έναν άλλο τομέα που αυτοί οι κύριοι διεξάγουν όλο αυτό το πείραμα με τις φούσκες. Είναι η πολιτική δράση. Στην πολιτική δράση λοιπόν, με οικονομική βοήθεια προς φιλικούς πολιτικούς ή υπαλλήλους κάποιων γραφειοκρατικών μηχανισμών, καθώς και κάποιων ομάδων που διευκολύνουν αυτή την εκστρατεία, ή και με την πρόσληψη, και λέω πρόσληψη γιατί πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι, κάποιων νέων κομματικών μελών, μας έφτισαν ότι για το ζήτημα αυτό η πολιτική εξουσία δεν κάνει τίποτα. Προσέξτε να δείτε τώρα ποιο είναι πάλι το παραμύθι που πουλήσαν στον κόσμο. Μας πείθουν λοιπόν ότι οι πολιτικοί δεν κάνουν τίποτα. Και έτσι ξεσηκώθηκαν κάποιες διαμαρτυρίες. Δημιουργήθηκαν κάποιες οργανώσεις που καλούσαν τον λαό να αντιδράσει και στο τέλος, με τα χίλια ζόρια, επιτέλους, κατάφεραν να πείσουν τους πολιτικούς και καλά να αναλάβουν δράση. Και όντως ανέλαβαν δράση, κύριε Αβιέρη, με τον ιδανικότερο τρόπο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Είναι ακριβώς όπως σας τα λέω. Πώς έγινε. Παγώθηκαν πάρα πολλά δις σε πολιτικές δράσεις γύρω από τη φούσκα της υπερθέρμανσης του πλανήτη, κύριε Αβιέρη. Πάμε τώρα στις δραστηριότητες αντικειμένου σε υπηρεσίες που παρέχονται σε όλα αυτά τα επίπεδα που ισχυροποιούν τη θέση. Που περιλαμβάνει τι. Περιλαμβάνει αποτροπή, περιλαμβάνει εξάλειψη, περιθωριοποίηση, εκαθάριση αντίστασης και αντιτιθέμενων. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που επιδιώκουν να διαδώσουν την αλήθεια στον κόσμο, υπάρχει και για αυτούς μηχανισμός που τους εξαφανίζει, κυρία Αβιέρη. Πάμε στον πόλεμο των πληροφοριών. Κάποιες λοιπόν πληρωμένες ακαδημιακές αυθεντίες με σύγχρονους τρόπους προσπαθούν να τι κάνουν. Εξαφανίζουν κάποια κέρια άρθρα, κυρία Αβιέρη. Έτσι, μέσα από το διαδίκτυο. Κάποιες έρευνες που δεν συνάδουν με αυτή την κλιματική αλλαγή που θέλουν αυτοί να μας προσφέρουν, που λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι συμβαίνει. Πάμε για πώς γίνεται όλος αυτός ο κύκλος του μύθου και της πλάνης και της παραπλάνησης. Να δούμε να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Την ίδια περίοδο, κύριε Αβιέρη, που ξεκινούσε αυτή η εκστρατεία του Αλ Γκορ για την υπερθέρμανση του πλανήτη και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, από την άλλη πλευρά λοιπόν του ωκεανού, οι φίλοι μας οι Ρώσοι διατείνονταν πως βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας νέας παγετωνικής περίοδου. Η Ρώσικη λοιπόν αυτή θέση στηριζόταν στα αποτελέσματα κάποιων παλαιοντολογικών ερευνών στους πάγους της Ανταρκτικής. Με στοιχεία λοιπόν, λέει το άρθρο, ότι το 1975 κάποιος κύριος Ράιτ Μπράισον του Πανεπιστημίου του Γουινσκόνσιν επισήμανε ότι η μέση θερμοκρασία της γης κατά τη διάρκεια των μεγάλων παγετώνων
ήταν μόνο περίπου 7 βαθμούς χαμηλότερη από ό,τι κατά τις πιο θερμές εποχές. Και ότι η τότε 1975, προσέξτε, ύφεση είχε μεταφέρει τον πλανήτη περίπου, λέει, στο 1/6 της διαδρομής προς την εποχή των Παγετώνων κατά μέσο όρο. Τι γράφει το Βήμα στις 19/6 του 2011. Η προφανής, λέει, συνέπεια μιας τέτοιας ταχείας κατάψυξης θα είναι ένας άγριος αγώνος δρόμου μεταξύ των χωρών του πλανήτη για την ανέβρεση και εκμετάλλευση νέων ενεργειακών αποθεμάτων. Αντιπαρερχόμενη τη συνωμοσιολογική υποψία, ακούστε κύριε Αβιέρη, ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση και οι κοινωνικές αναταραχές σε πετρελοπαραγωγικές χώρες νυν ή εν δυνάμει σχετίζονται με όλα αυτά, σκεφτόμαστε, λέει, με ανανωμένο ενδιαφέρον το πόσο επήγει η αξιοποίηση των όποιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων έχουμε στα βάση των θαλασσών μας. Γι' αυτό βγάζουμε τα πετρέλαιά μας λόγω της επερχόμενης παγετωνικής περίοδου. Παραπλανούμεθα πιστεύοντας ακριβώς το αντίθετο. Βλέπετε, λοιπόν, κύριε Αβιέρη, ένα πολύ μικρό δείγμα του τι προκαλεί η παραπλάνηση. Τι προκαλεί? Λοιπόν, σύγχυση, αστάθεια, ασάφεια, αβεβαιότητα. Και είναι ένας καινούριος τρόπος, μια καινούρια μέθοδος, όλοι το έχουμε ακούσει αυτό, έτσι. Παντού ποντάρουνε. Τρέχει ο κόσμος. Θυμάστε τότε με το χρηματιστήριο. Άλλη οικονομική φούσκα. Έτρεχε ο κόσμος, έπαιζε στο χρηματιστήριο, πέφτηκαν τα χρήματα των Ελλήνων εργαζομένων στο χρηματιστήριο, κύριε Αβιέρη, έτσι, από τον ασφαλιστικό φορέα, από το ΙΚΑ, έτσι, και αυτή τη στιγμή οι συνταξιούχοι μας ή οι μέλλοντες συνταξιούχοι δεν ξέρουν αν θα πάρουν σύνταξη, αν οι συντάξεις τους αποκούν ακόμα περισσότερο, αν την επόμενη μέρα που θα ξυπνήσουν δεν θα έχουν χρήματα για να μπορέσουν να πάρουν τα φαρμακά τους, να πάρουν την ελάχιστη τροφή που τους επιτρέπει αυτό το σύστημα να παίρνουν. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε, έτσι? Ακριβώς. Οι φούσκες, λοιπόν, αυτές παίζουν, είναι ένα τόσο άδικο αυτό το παιχνίδι που έχουν στήσει σε βάρος των λαών, και εδώ πέρα, ειδικά στην Ελλάδα, μεγαλύτερη οικονομική φούσκα από την οικονομική κρίση φυσικά δεν έχει παρουσιαστεί πουθενά άλλο στον κόσμο, έτσι, αυτή την τεχνητή οικονομική κρίση. Και φυσικά, κυρία Κοτσοβόλη, έχουμε δει και από τα ΜΜΕ να διαδίδεται όλος αυτός ο φόβος και όλη αυτή η ανασφάλεια για τα οποία μας μιλάτε κι εσείς, και έχουμε δει να προκαλείται σύγχυση και αναστάτωση στον κόσμο. Έχουμε δει τις ουρές στα ATM, τότε με τα Capital Control. Είχαμε δει το 2012 που τα ΜΜΕ μιλούσαν για πτώχευση. Έχουμε δει όλες αυτές τις καταστάσεις που δημιουργούνται μέσα στη χώρα μας και την σύγχυση που προκαλούν στους πολίτες αυτής της χώρας τα ΜΜΕ. Και φυσικά, όπως το λέμε και απλά λαϊκά, ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται. Οπότε κάτι αντίστοιχο βλέπουμε να συμβαίνει και στην δική μας περίπτωση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Άρα, λοιπόν, είναι αντιληπτό ότι υπάρχει το πρόβλημα. Είναι αντιληπτό, να το πω πάλι απλά λαϊκά, ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε κάποια στιγμή αυτό που προκύπτει είναι ότι κάτι θα πρέπει να κάνουμε και θα πρέπει να δοθεί μια λύση. Θα σας το θέσω αυτό το ερώτημα, κυρία Κοτσοβόλη, μετά από τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Έχουμε δώσει πάρα πολλές πληροφορίες, να πάρετε κι εσείς μια ανάσα και επιστρέφουμε και σε λίγο πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε τη συνέντευξή μας. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνων ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες, δυνάστες των ανθρώπων, κρατούν κλειδωμένα
για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε από τα διαφημιστικά μας μηνύματα και επιστρέφουμε γρήγορα και στην κυρία Κοτσοβόλη. Κυρία Κοτσοβόλη, όπως είπα και πριν τα διαφημιστικά μηνύματα, αντιλαμβανόμαστε πλέον, θεωρώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες, αλλά και όλοι οι πολίτες παγκοσμίως, ότι υπάρχει το πρόβλημα. Είτε μιλάμε για οικονομικές φούσκες, είτε μιλάμε για κλιματική αλλαγή, είτε μιλάμε για δικαιοσύνη, είτε μιλάμε για οικονομία, για οτιδήποτε και αν μιλήσουμε, βλέπουμε ότι τίποτα δεν πάει καλά. Θα θέλαμε όμως να ακούσουμε και από εσάς, δεδομένου ότι έχετε πολιτική δράση, είστε υποψήφια βουλευτής στον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, να μας πείτε ποια είναι η λύση που έχετε να προτείνετε απέναντι σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Βεβαίως, κύριε Αυγέρη. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να απευθυνθώ στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ότι αυτή η ενασχόλησή μου με το δίκαιο, ό,τι αφορά λέει τον άνθρωπο, δεν σταματάει ποτέ, έτσι. Και οι πληροφορίες, όσες πληροφορίες παρουσίασα σε αυτή την εκπομπή, επειδή είναι ανεξάντλητες, θα πρέπει σαφώς να γίνει και άλλη εκπομπή, και άλλη και άλλη, για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει ότι όλες αυτές, όλη η ζωή μας τελικά είναι σαν να είμαστε μέσα στο κέντρο μιας φούσκας και να περιβαλλόμαστε από μία φούσκα, κυρία Αυγέρη. Και καιρός είναι αυτή η φούσκα να σπάσει και να βγούμε μέσα από αυτήν, να γίνουμε πολίτες επιτέλους. Και αυτό ακριβώς κάνουμε εμείς στην Ελλήνων Συνέλευσης, κυρία Αυγέρη. Και θα ήθελα να τελειώσω με το εξής. Επειδή όλα αφορούν το δίκαιο, δηλαδή επειδή η Ελλήνων Συνέλευσης είναι ανθρωποκεντρικός οργανισμός, θα ήθελα να πω δύο λόγια από τις προγραμματικές δηλώσεις για το τι σκοπεύουμε να κάνουμε όταν η Ελλήνων Συνέλευσης αν πάρει στα χέρια της αυτή τη χώρα, την τύχη αυτής της χώρας, η οποία είναι πολύπαθη, κυρία Αυγέρη. Γιατί επί τόσα χρόνια μας κυβερνούν τι υπάνθρωποι, όχι άνθρωποι. Και τι, εκτός των άλλων, μισέλληνες, κυρία Αυγέρη. Και όχι Έλληνες. Άσχετα αν έχουν ελληνικά ονόματα. Η Ελλήνων Συνέλευσης, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη δικαστική αρχή και το πειθαρχικό σώμα, θα συστήσει μια επιτροπή συγκρότησης ειδικού δικαστηρίου που καλείται να αποδώσει άμεσα δικαιοσύνη στα αποτελέσματα των επιτροπών ελέγχου επί όλων των σημαντικών θεμάτων της πολιτείας και θα επιβάλλει τις ανάλογες ποινές που θα αποφασιστούν. Η Επιτροπή Συγκρότησης έχει χρονικό διάστημα 10 ημερών από την κατάθεση των νομοσχεδίων για τη σύσταση του ειδικού δικαστηρίου. Επίσης, θα υπάρξει η Επιτροπή Ελέγχου για το Δικαστικό Σώμα. Θα υπάρχει η Επιτροπή Ελέγχου όλων των δικαστικών λειτουργών, γιατί μέχρι τώρα δράσει και η λειτουργία τους, κυρία Αυγέρη. Και λέω γιατί μέχρι τώρα δράσει και η λειτουργία τους, γιατί οι δικαστές έπρεπε να είναι αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να είναι με την πλευρά του δικαίου και όχι με αυτό που τους λέει να κάνουν μια ανεξάρτητη αρχή και ξέρουν όλος ο κόσμος για ποια ανεξάρτητη αρχή μιλάω. Εντατικά σεμινάρια λοιπόν και για την εμπέδωση του ρόλου του δικαστικού λειτουργού θα υπάρχουν. Εντατικά σεμινάρια για εφαρμογή της διορθωτικής, της διανεμητικής και της εθνικής δικαιοσύνης. Το δικαστικό σώμα είναι ανεξάρτητο σώμα που να μπορεί αμερόλυτα να διενεργεί ελέγχους, γνωματεύσεις, να επιμελείται θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης. Οι επιτροπές αυτές πειθαρχικού θα εποπτεύσουν και θα συντονίσουν με κάθε διαφάνεια όλες τις πράξεις και σε κοινή δημόσια θέα για να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες. Θα υπάρχει Επιτροπή Δικαίου η οποία θα ενεργεί αυτόνομα και θα εποπτεύει τη λειτουργία ολόκληρης της διακυβέρνησης. Οι επιτροπές αυτές
θα απαρτίζονται από ανεξάρτητους νομικούς συμβούλους, δικαστικούς, εισαγγελείς, επόπτες, οικονομολόγους και άλλους, καθώς και θα μπορούν να συμβουλεύονται οποιονδήποτε εκκρίνουν αναγκαίο για τη διεκπεραίωση της πράξης. Αφού λοιπόν επερατωθεί η έρευνα των εμπειρογνωμόνων, όπως πιο πάνω περιγράφεται, και σημειωθούν τα αξιόπινα παραπτώματα από τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή από αυτούς που ασκούσανε δημόσιο αξίωμα, ακόμα και για αυτούς, κύριε Αβιέρη, που είναι σε αυτούς που δεν είναι εν ενεργεία, καθώς και οι σχετικοί σύμβουλοι πάσης μορφής, κράτη, τράπεζες και ούτω καθεξής, οι επιτροπές πειθαρχικού θα αναλάβουν να συντάξουν την ανάλογη δικογραφία, θα συντονίσουν, θα εκτελέσουν καθώς και θα εποπτεύσουν τη διαδικασία εκδίκασης από το ειδικό δικαστικό σώμα και θα εποπτεύσουν την υλοποίηση των αποφάσεων εντός χρονικού πλαισίου που θα τεθεί στην πορεία. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Βιέρη, οι αποφάσεις αυτού του ειδικού δικαστηρίου θα είναι άμεσα εκτελεστές. Γι' αυτό, κύριε Αβιέρη, τελειώνοντας, δεν έχουν χρόνο μετά, όταν θα εφαρμοστούν όλα αυτά, δεν έχει «δεν ήξερα τι έκανα», έτσι. Πρέπει να πάρουν θέση τώρα όλοι όσοι έχουν πράξει το άδικο και να, τι να κάνουνε, να μπορέσουν να επανορθώσουν, κυρία Αβιέρη, για ό,τι έχουν κάνει, από ποιο τομέα έχουν ασκήσει εξουσία, έτσι, να προσπαθήσουν να διορθώσουν τις πράξεις τους, κυρία Αβιέρη. Μετά θα είναι πολύ αργά. Και πώς μπορεί ο Έλληνας πολίτης να είναι σίγουρος ότι με διακυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης, αυτά τα οποία μας αναφέρατε για την δικαιοσύνη και για το δικαστικό σώμα γενικότερα, ότι όντως θα εφαρμοστούν? Θα εφαρμοστούν, κύριε Αβιέρη, γιατί έχουμε πάρει υπογραφή για όλα αυτά από τον Άριο Πάγο, αριθμό πρωτοκόλλου, στις 4 Σενάτου του 2015. Έχουμε δεσμευτεί. Σε αντίθετη περίπτωση θα διωχτούμε ποινικά, κύριε Αβιέρη. Μάλιστα. Άρα υπάρχει νομική δέσμευση, όπως το αντιλαμβάνομαι. Βεβαίως. Κυρία Κοτσοβόλη, θεωρώ ότι είναι δίκαιο να συμβεί κάτι τέτοιο, να γίνει ένας έλεγχος, βέβαια όχι μόνο σε ό,τι αφορά το δικαστικό σώμα, αλλά σε όλους τους τομείς της πολιτείας μας, να δούμε τέλος πάντων τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, ποιος ευθύνεται, ποιος έπρεπε να κάνει κάτι και δεν το έκανε, ποιος δεν έπρεπε να κάνει κάτι αλλά τελικά το έκανε. Να γίνει ένας γενικός έλεγχος για να δούμε τελικά τι φταίει και τι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια στην χώρα μας. Μπορώ να πω ότι δώσατε και την λύση στους τηλεθεατές μας και σε αυτό το σημείο, κυρία Κοτσοβόλη, θα θέλαμε να σας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμη, καθώς φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της συνέντευξής μας, για να αποτυπώσετε και τον δικό σας αποχαιρετιστήριο λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Αβιέρη. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα, κύριε Αβιέρη, γιατί όλοι αυτοί οι κύριοι δεν θα τα κάναν όλα αυτά αν δεν είχαν την ανοχή. Την ανοχή τη δικιά μας. Αυτό συμβαίνει γιατί κατάφεραν να μας αποκοιμήσουν με διάφορους τρόπους. Το είδαμε εξάλλου προηγουμένως στο θέμα της παραπλάνησης. Και ξεχάσαμε εντελώς το τι σημαίνει να είσαι πολίτης. Τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης. Γι' αυτό και άνθρωπος, βέβαια, πάνω απ' όλα, έτσι. Γιατί ένας ενεργός πολίτης δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του. Γιατί όταν ενδιαφέρεσαι μόνο για τον εαυτό σου και δεν σε νοιάζει για το τι θα πράξουν οι υπόλοιποι, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αν ενδιαφέρεσαι όμως να ζήσεις σε μια ευνομούμενη πολιτεία, που όλοι να είναι ισότιμοι μέσα στην πολιτεία, όλοι να είναι ίσοι απέναντι στους νόμους, όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, ίσες ευκαιρίες, έτσι, στη ζωή, τότε από εκεί και ύστερα, κύριε Αβιέρη, θα ήταν τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Αυτό λοιπόν κάνουμε και εμείς στην Ελλήνων Συνέλευση, κύριε Αβιέρη. Προσπαθούμε να ξυπνήσουμε τον κόσμο από το λίθαργό του, να τον κάνουμε ενεργό πολίτη με αποδεικτικά στοιχεία και προσκαλούμε, γι' αυτό το λόγο προσκαλούμε όλους τους Έλληνες πολίτες να προσέλθουν ένα γραφείο της Ελλήνων Συνέλευσης για να δούνε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, να δούνε τα αποδεικτικά στοιχεία
να δούνε ό,τι έχουμε να τους παραθέσουμε. Και από εκεί και ύστερα, σαν ελεύθεροι άνθρωποι, να αποφασίσουν για το τι πρέπει να κάνουν. Και όλοι πρέπει να καταλάβουν το εξής, ότι μόνο με την ένωσή μας, με την ένωση όλων των ανθρώπων, θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό, όλη αυτή τη φούσκα που μας έχουν περικλείσει αυτοί οι υπάνθρωποι. Και το ξαναλέω, είναι μόνο 42 άτομα, κυρία Βιέρη, στον κόσμο. Δεν είναι παραπάνω, δεν γεμίσουν ούτε ένα λεωφορείο της γραμμής. Καταλάβατε, κυρία Βιέρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Κοτσοβόλη, που για άλλη μια φορά παραχωρήσατε μια αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη εδώ στο Web TV Διομήδης. Και φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για άλλες συνεντεύξεις, γιατί, όπως είπατε και εσείς, είναι πάρα πολλά τα θέματα για τα οποία οφείλουμε να ενημερώνουμε τους Έλληνες πολίτες. Καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ, κυρία Κοτσοβόλη. Καλό σας βράδυ, κυρία Βιέρη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, αυτή ήταν η κυρία Κοτσοβόλη Μαρία, υποψήφια βουλευτής με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στον νομό Λευκάδας. Τα στοιχεία της κυρίας Κοτσοβόλη υπήρχαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξής μας για όσους επιθυμούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της. Ένα τεράστιο ευχαριστώ, αγαπητοί τηλεθεατές, σε όλους εσάς που παρακολουθείτε τις συνεντεύξεις μας και στηρίζετε αυτήν την τεράστια και δίκαιη διαδικασία ενημέρωσης όλων των Ελλήνων πολιτών. Φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για επόμενες συνεντεύξεις όπως αυτές θα ανακοινωθούν στα social media του Web TV Διομήδης. Στην παρουσίαση ήταν ο Αβγέρης Ανδρέας, παρακολουθήσατε την εκπομπή Λεωφόρος Αλήθειας. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, δύναμη, φως και καλό βράδυ σε όλους.